Η έλλειψη χρημάτων στην τρικαλινή αγορά είναι εμφανής. Κάτι που φαίνεται ξεκάθαρα από τη μειωμένη αγοραστική κίνηση στα καταστήματα, παρά το θετικό κλίμα που φέρουν οι γιορτές των Χριστουγέννων. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ευαίνωμου Τρικάλων, Βαγγέλη Αγγελάκη, οι επαγγελματίες και κυρίως αυτοί που ασχολούνται με τον κλάδο της εστίασης παίρνουν οικονομική ανάσα μόνο τα Σαββατοκύριακα, καθώς οι χιλιάδες επισκέπτες του Μήλου των Ξωτικών αφήνουν χρήμα στην τοπική αγορά. Όσο για τις υπόλοιπες ημέρες, η κατάσταση χαρακτηρίζεται τραγική. Έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης ότι έχουν πληγεί όλες οι κοινωνικές ομάδες. Δεν υπήρχε ούτε εργαζόμενος, ούτε αγρότης, ούτε ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος να μην έχει πρόβλημα. Είδαμε χιλιάδες νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό για να αναζητήσουν την τύχη τους. Βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία κάμψη στην αγορά και αυτό το λέμε με στοιχεία. Παρόλο που υπάρχουν συνθήκες οι οποίες θα μπορούσαν λόγω της ψυχολογίας να ανεβάσουν λίγο το κλίμα. Αλλά το ουσιαστικό είναι, δεν είναι μόνο η ψυχολογία, είναι και τι έχει ο καταναλωτής στη τσέπη του να καταναλώσει. Όταν βλέπουμε ιδιαίτερα στην πόλη μας να δουλεύουμε μόνο το Σαββατοκύριακο με αυτή την ευλογία που έχουμε του Μήλου των Ξωτικών και τις άλλες μέρες να υπάρχει μεγάλη πτώση του τζίρου, αυτό έχει να κάνει με την πραγματική δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες καταναλωτές και οι τρικαλινοί καταναλωτές. Εμείς πιστεύουμε ότι λόγω των ημερών θα υπάρχει μια κίνηση στην αγορά. Λόγω του Μήλου των Ξωτικών θα υπάρχει μια κίνηση ιδιαίτερα στα καταστήματα της εστίασης και ελπίζουμε να πάνε πολύ καλά γιατί τα χρήματα όλων αυτών διαχέονται μέσω των εργαζομένων και μέσω των προμηθευτών και σε όλη την αγορά. Και ελπίζουμε ότι από το νέο έτος θα υπάρχουν οι συνθήκες, οι πραγματικές, η βοήθεια που χρειάζεται η μικρή και πολύ μικρή επιχείρηση να επιβιώσει και αυτή η βοήθεια έχει να κάνει με τη στήριξη του ελληνικού νοικοκυριού. Έχει να κάνει με τη στήριξη του εργαζόμενου, του συνταξιούχου και του αγρότη. Και αυτά τα χρήματα να πέσουν στην αγορά και να πάνε στους επαγγελματίες. Οι οποίοι επαγγελματίες πάλι με τους φόρους και τις εισφορές θα τα γυρίσουν να μπορεί το κράτος να λειτουργήσει. Αυτός είναι ο κύκλος. Και αν η αλυσίδα είναι ενωμένη, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Αν διαραγεί αυτή η αλυσίδα και σπάσει ένας κρίκος είτε ο εργαζόμενος είτε ο εργοδότης, τότε θα υπάρχει πρόβλημα.